μας τον coach του Αθλητικού Συλλόγου, τον κύριο Χρήστο Πατσούρα, ένα παιχνίδι που ξεκίνησε ιδανικά coach, με ένα γκολ από το πείσμα του Γιάννη του Ξενιού. Εξελίχθηκε όχι όπως το περιμένατε. Πείτε μας λίγο πώς το ζήσατε το παιχνίδι από τον πάγκο και τι νομίζετε ότι έφτιαξε για να επέλθει τελικά η ήττα για την ομάδα σας. Ναι, μας κοστίσανε οι τρεις αναγκαστικές αλλαγές που είχαμε στο προηγούμενο παιχνίδι. Δύο από αυτά τα παιδιά μπόρεσαν και παίξαν σε αυτόν τον αγώνα και κάποια άλλα δεν μπορέσαν να συνεχίσουν. Προσπαθήσαμε μέχρι το 60 να κοντράρουμε την ομάδα της ΠΑΣ Νάξου. Τα καταφέραμε. Το κάναμε το παιχνίδι ντέρμπι όπου κρίθηκε στο γκολ και γι' αυτό το λόγο είμαι ικανοποιημένος από τα παιδιά παρόλες τις ελλείψεις που είχαμε. Η συνέχεια είναι ένα δύσκολο πρωτάθλημα. Για μένα, κατά την άποψή μου, είναι πιο ενδιαφέρον από την Α κατηγορία, το φετινό πρωτάθλημα Β κατηγορία κυκλάδων. Πείτε μου, ποιοι είναι οι στόχοι, πώς καθορίζετε. Η ομάδα έχει αναπτύξει τμήματα υποδομής από πίσω. Φαντάζομαι ότι η ενσωμάτωση παιδιών στην ομάδα είναι ένα μοναδικό κριτήριο για να συνεχίσετε την προσπάθεια. Και ποιοι είναι οι αγωνιστικοί στόχοι, να το πούμε έτσι, coach. Οι στόχοι της ομάδας είναι να μπορούμε να παίζουμε, όπως έχω πει, σωστό ποδόσφαιρο. Αυτό όμως θέλει λίγο προσπάθεια παραπάνω, γιατί το πρωτάθλημα δεν έχει πάνω από 15 αγωνιστικές. Είναι η πρώτη μου σεζόν εδώ. Δεν έχει δηλαδή πολλά παιχνίδια. Δεν έχει πολλά παιχνίδια και άμα δεν παίξεις και φιλικά δεν μπορείς να στρώσεις, όπως λέμε, στην καθομιλουμένη. Εδώ για τα νησιά δεν υπάρχουν τα φιλικά. Σωστά. Λοιπόν, άρα για εμάς είναι να μπορέσουμε για αρχή να χτίσουμε πάνω στο κομμάτι αυτό, να προσπαθήσουμε να βρούμε τα πατήματά μας και να παίζουμε σωστά και από εκεί και ύστερα να βρούμε την ακρίβεια στην τελική πάσα και σε οτιδήποτε χρειάζεται. Πείτε μας λίγο και για τα τμήματα υποδομής του Συλλόγου. Τα παιδιά εδώ διψούν για τον αθλητισμό. Είστε μια κοιτίδα πολιτισμού και αθλητισμού. Ο Σύλλογος καθώς μαζεύει τα παιδιά από τα κινητά, από οποιαδήποτε άλλη ανασχόληση και τα φέρνει στο γήπεδο. Πείτε μας πόσο δύσκολη αυτή είναι η προσπάθεια σε μια πολύ δύσκολη περιοχή ειδικών συνθηκών όπως είναι οι Κυκλάδες και τι είναι το όφελος που αποκομίζεται, να το πω από όλο αυτό, γιατί φαντάζομαι ότι δεν γινόμαστε εκατομμυριούχοι με την ενασχόληση αυτή, αλλά μάλλον ηθικό είναι το βραβείο. Ναι, η αλήθεια είναι ότι εδώ πέρα διψάνε για ποδόσφαιρο. Όταν πρωτοήρθα στην πρώτη ημέρα της προπόνησης, είμαι προπονητής 18 χρόνια, με δίπλωμα εννοώ 18 χρόνια, γιατί είμαι και χωρίς δίπλωμα, αλλά 2-3. Ήρθα την πρώτη μέρα εδώ και με υποδεχτήκανε 15 παιδάκια από την ΚΑΠΑ 14. Μάλιστα. Ενώ είχα στους άντρες. Αυτά ξεκινήσανε μετά το Σεπτέμβριο. Λοιπόν, στο τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου. Αυτό το πράγμα εμένα μου έδωσε ένα, ας το πούμε, boost, ας το πούμε, να μπορέσω να δουλέψω με μεγαλύτερη όρεξη. Mm-hmm. Γιατί σημασία δεν έχει πάντα να νικάς, αλλά να παίζεις σωστά, να είσαι παιδαγωγής και να αγωνίζεσαι για αυτό το οποίο κάνεις. Έτσι ακριβώς. Και αυτό το πράγμα κάνουμε και εμείς εδώ πέρα. Κώστα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε κάθε επιτυχία στους στόχους και πολύ, πολύ, πολύ κουράγιο και υπομονή στο δύσκολο έργο που έχεις αναλάβει.